Και συνεχίσουμε. Για τα επόμενα 15 λεπτά, ο Παναγιώτης Τσέλεκας θα μας μιλήσει για την απεικόνηση της Ολυμπιάδας σε νομίσματα και μετάλλια, με αφορμή το χρυσό μετάλλιο από το θησαυρό Αμπουκύρ 1902 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιστημονική και την Οργανωτική Επιτροπή αυτή της Επιστημονικής Συνάντησης και για την πρόσκληση και να τους συγχαρώ για το γεγονός ότι ανέλαβαν να προβάλλουν με αυτόν τον τρόπο και τη δουλειά των ανθρώπων του Μουσείου, που έχει κλείσει 60 χρόνια τώρα, και επίσης το σπουδαίο του ρόλο στην ελληνική αρχαιολογία και στη Βόρεια Ελλάδα ειδικά, αλλά και στη ζωή της πόλης. Λοιπόν, με αυτό ξεκινάω. Ωραία. Λοιπόν, θέμα της ανακοίνωσής μου είναι το μετάλλιο, το χρυσό μετάλλιο, που εκτίθεται στη μόνιμη έκθεση «Ο Χρυσός των Μακεδόνων» του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, το οποίο είναι ένα από τα 20 μετάλλια που συμπεριλαμβάνονται σε ένα θησαυρό που ανακαλύφθηκε το Φεβρουάριο ή το Μάρτιο του 1902, κοντά στην πόλη Αμπουκύρ, στο δέλτα του Νείλου, και γρήγορα διασκορπίστηκε στο εμπόριο. Δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με το ακριβές σημείο έβρεσης ή την ακριβή σύνθεση του θησαυρού. Ο θησαυρός, εκτός από αυτά τα 20 μετάλλια, περιλάμβανε επίσης 600 ή κάπου περισσότερα, λίγο περισσότερα, ας πούμε περίπου 600 ρωμαϊκά χρυσά νομίσματα, αούρεοι, που χρονολογούνται μεταξύ από την βασιλεία του Αλεξάνδρου Σεβίρου έως και τη βασιλεία του Κωνσταντίου του Πρώτου, καθώς και 18 ή 20 ράβδους χρυσού. Η εικονογραφία των 20 μεταλλίων σχετίζεται, όπως γνωστό, με τον Μέγα Αλέξανδρο, ενώ ο μοναδικός Ρωμαίος αυτοκράτορας που εκπροσωπείται σε αυτό το σύνολο των μεταλλίων είναι ο Καρακάλας, ο οποίος θυμίζω ότι πέθανε το 217 μετά Χριστόν, αν και στη δυναστεία των Σεβίρων, και ήταν μονοκράτορας από το 211, δηλαδή περίπου 6-7 χρόνια. Όπως ήταν φυσικό, η έβρεση αυτού του πολύ μεγάλου θησαυρού είχε προηγηθεί η έβρεση μερικές δεκαετίες νωρίτερα ενός θησαυρού από την Ταρσό της Κιλικίας, στην Ταρσό της Κιλικίας, με λιγότερα βέβαια μετάλλια, όλα τα, και παρόμοια σύνθεση είχε πει και αυτό νομίσματα ρωμαϊκά χρυσά. Τα μετάλλια βρίσκονται στο Καμπινέτ τα Μετάλλια, στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας, στο Παρίσι. Και όπως ήταν φυσικό, στις αρχές του 20ου αιώνα, αυτό το έβριμα προκάλεσε τρομερό ενδιαφέρον στην αγορά αρχαιοτήτων, να εκφράζουν ενδιαφέρον να το αποκτήσουν τόσο ομογενείς που βρίσκονταν στην Αλεξάνδρεια Έλληνες, ένας από αυτούς, για παράδειγμα, είναι ο Δημητρίου, ο οποίος δόρισε την νομισματική συλλογή με το ελληνικά νομίσματα στο Νομισματικό Μουσείο, και την Συλλογή Υπιακών Αρχαιοτήτων στο Εθνικό Αρχαιολογικό, και επίσης και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, από τα 20 μετάλλια, τα 5 να αγοραστούν από το τότε Βασιλικό Μουσείο του Βερολίνου, στο υψηλό ποσό των 120.000 χρυσών φράγκων, και μάλιστα η αγορά έγινε δυνατή μέσω δωρεών από ιδιώτες, έτσι έτρεξαν να συνδράμουν για τη συγκεκριμένη αγορά. Τα υπόλοιπα διαθέθηκαν είτε σε ιδιώτες στην Αίγυπτο, αλλά κυρίως τα περισσότερα πέρασαν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, στην Αμερική, και μάλιστα τα περισσότερα τα αγόρασε ένας Αμερικανός επιχειρηματίας, ο Τζον Πίρπον Μόργαν. Και τώρα η ιστορία λέει ότι όταν πέθανε αυτός, οι κληρονόμοι του προσέφεραν τη συλλογή του, γνωστό αυτό τη ιστορία των λόγων, προς διάθεση, και τα περισσότερα από αυτά τα μετάλλια τα απέκτησε ο γνωστός συλλέκτης και επιχειρηματίας, ο Γκαλούς του Κουλπεκιάν, που είχε την αρμανικής καταγωγής, που είχε την έδρα του πλέον στην Λισαβόνα, και εκτίθενται πλέον να αποτελούν προσκτήματα του συγκεκριμένου μουσείου, ο οποίος αυτή τη στιγμή εκεί βρίσκονται 11 από τα μετάλλια, 8 τα αγόρασε από τον Αμερικάνο, 3 τα έχει αγοράσει από πριν, οπότε 11 βρίσκονται εκεί. 5 βρίσκονται στο Βερολίνο,
16, τρία πρέπει να βρίσκονται ακόμα στην Αμερική και ένα, αυτό που το οποίο θα μιλήσουμε, βρίσκεται εδώ στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, την ιδιαιτερότητα αυτών των μεταλλίων είναι ότι καταρχήν είναι αρκετά σπάνια. Η ιδιαιτερότητά τους είναι ότι είναι φτιαγμένα από πολύτιμα μέταλλα, ειδικά το μπουκύρι βέβαια είναι χρυσό, αλλά υπάρχουν και κάποια, όπως και αρκετά άλλα, αλλά υπάρχουν και σε άργυρο. Δεν εντάσσονται σε ένα νομισματικό σταθμητικό κανόνα. Τι θέλω να πω με αυτό. Αυτό που ξέρουμε για τα μετάλλια της Ρωμαϊκής τουλάχιστον περίοδου, αλλά και, ας πούμε, και στα ελληνικά χρόνια, είναι ότι επειδή όταν είναι φτιαγμένα από πολύτιμα μέταλλα, ακολουθούν ένα σταθμητικό κανόνα. Δηλαδή, είναι πολλαπλάσια των νομισμάτων που κυκλοφορούν. Αυτό όμως δεν είναι. Αυτό λοιπόν είναι μια ιδιαιτερότητα. Και επίσης, αυτό δείχνει ότι δεν έχουν κοπεί, δεν έχουν παραχθεί από ένα επίσημο νομισματοκοπείο. Άρα, μάλλον μιλάμε για μια ιδιωτική, ας το πούμε, κάποιον ιδιώτη, κάποιους ιδιώτες, οι οποίοι προφανώς τους έχει δοθεί μια, τους δόθηκε μια άδεια, μια παραγγελία να παράχθουν αυτά τα μετάλλια. Ποια είναι η λειτουργία τους? Η λειτουργία τους, ούτε γι' αυτό το ξέρουμε, γιατί δεν έχουμε κάποια συγκεκριμένη έτσι, μαρτυρία, έχουν υποθεί διάφορες θεωρίες. Αυτή που επικρατεί είναι, επικρατέστερη είναι ότι πολύ πιθανόν να δίνονται ως δώρα, ως βραβεία σε αγώνες που γίνονται προς τιμή του Αλεξάνδρου στην Ανατολή. Και επειδή, όπως θα δούμε, η εικονογραφία τους συνδέεται με τον Αλέξανδρο και έχει φέρει και αρκετές ομοιότητες με τα νομίσματα του κοινού των Μακεδόνων που κόβονται τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν, που έχει την έδρα του στη Βέρεια, η επικρατέστερη έτσι, άποψη είναι ότι δίνονται στο πλαίσιο αυτών των αγώνων. Βέβαια, έχουν εκφραστεί και άλλες απόψεις, ότι δίνονται σε Ρωμαίους έτσι, αξιωματούχους του στρατού, κυρίως μέσα σε μια περίοδο που είναι πολύ έντονη η σύνδεση του Αλεξάνδρου με τους Ρωμαίους αυτοκράτορες, τον 3ο αιώνα, κυρίως λόγω των εκστρατιών που γίνονται, της πολεμικής συγκρούσης που γίνεται στο ανατολικό σύνορο της αυτοκρατορίας με τους Σασανίδες. Οπότε, μπορεί και αυτά, επειδή θέλουν να προβάλλουν οι Ρωμαίοι τον Αλέξανδρο ως πρότυπό τους, όπως κατέκτησε την Περσία, κλπ. Λοιπόν, ένα άλλο χαρακτηριστικό τους είναι ότι μιλάμε τώρα για μετάλλια, αντικείμενα, τα οποία λειτουργούν παράγονται στο ανατολικό τμήμα της αυτοκρατορίας, είναι ότι οι επιγραφές που φέρουν είναι στην ελληνική και όχι στη λατινική γλώσσα. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο στη Λεζάντα έχω βάλει Βέρεια μέσα σε ερωτηματικό. Έχω βάλει την επικρατέστερη έτσι, άποψη για την τόπο παραγωγής αυτών των μεταλλίων. Τώρα, το μετάλλιο, το συγκεκριμένο, καταρχήν να δούμε τι απεικονίζει. Απεικονίζει την εμπρόσθια όψη, την πρωτομή μιας γυναίκας προς τα αριστερά, η οποία φέρει κάλυμα της κεφαλής, ή του πέπλου ή μάτιο, το οποίο το κρατάει με το αριστερό της χέρι. Στην πίσω όψη απεικονίζεται ένα θαλάσσιο έτσι, θέμα. Υπάρχει μια ημίγυμνη μορφή, μια νηριίδα, η οποία κάθεται πάνω σε ένα θαλάσσιο πλάσμα που έχει κεφαλή ταύρου και ουρά ψαριού. Ένα από αυτόν τον κύκλο των πλασμάτων που βλέπουμε στον κύκλο των νηριίδων. Και αμέσως μας έρχεται στο μυαλό ποια είναι η πιο διάσημη Νηριίδα, είναι η Θέτιδα, η μητέρα του Αχιλλέα. Άλλο μια σύνδεση, τώρα θα πούμε αυτές σε λίγο. Λοιπόν, όσον αφορά την αγορά, μπορούμε απλώς το θυμίζω γιατί το συγκεκριμένο αντικείμενο εντάσσεται και στην ομώνυμη έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης. Αγοράστηκε τον Νοέμβριο του 1962, δηλαδή περίπου πριν από 61 χρόνια, σαν και εσύ, ναι, κάπου τόσο, από τον Δημοκρατικό Οίκο Μονέν Μετάγη στη Βασιλεία της Ελβετίας και ήταν ο αριθμός 732 αυτής της δημοπρασίας, αυτό το βιβλίο που βγάλανε και μάλιστα ήταν το τελευταίο αντικείμενο και ο λόγος βέβαια που τοποθετήθηκε τελευταίο φαίνεται από εδώ έχω την
Ω, συγγνώμη λίγο. Δείχνει. Δείχνει, δεν δείχνει τώρα. Δείχνει. Τέλος πάντων, δεν το βλέπω κιόλας. Αυτή η σελίδα επίσης δείχνεται στον. Φαίνεται, ας πούμε, στον κατάλογο της έκθεσης. Α, από εδώ. Λοιπόν, ο λόγος που το έχω βάλει αυτό είναι προκειμένου προέρχεται από έναν κατάλογο που ανήκε σε συλλέκτη και τα σχόλια του έχουν πολύ ενδιαφέρον. Στο κάτω μέρος γράφει 120.000, που είναι τα φράγκα, τα χρυσά φράγκα με τα οποία αγοράστηκαν τα 5 τεμάχια από το Μουσείο του Βερολίνου. Δίπλα υπάρχει ο χαρακτηρισμός φαλς, με ερωτηματικό. Είναι κυβίλα, γιατί όταν πρωτοφανίστηκαν αυτά, υπήρχε μια πολύ μεγάλη συζήτηση αν αυτά τα αντικείμενα είναι κύβελα ή όχι. Τώρα βέβαια πιστεύουμε ότι είναι γνήσια. Και μάλιστα ένας από τους επικριτές της ενάντια στην γνησιότητα αυτών των αντικειμένων, είχε και απομφανθεί και ο Ιωάννης Βορώνος, που ήταν διευθυντής του Νομισματικού Μουσείου το 1905. Τέλος πάντων, ο λόγος ήταν βέβαια, λίγο βγαίνω από την ομιλία μου, γιατί είχαν παραχθεί πάρα πολλά αντίγραφα στο πλαίσιο της προσπάθειας να πουληθούν αυτά τα γνήσια. Δηλαδή, για να προκειμένου να κοινοποιηθούν, δεν υπήρχαν φωτογραφίες εκείνη την εποχή, οπότε έβγαζαν αντίγραφα και τα διέθεταν στην αγορά. Ή κάποια από αυτά χρησιμοποιήθηκαν επίσης για να αποτελέσουν, ας πούμε, να φωτογραφηθούν προκειμένου να αναπαραχθούν οι πίνακες στις συγκεκριμένες μελέτες. Και επίσης, αριστερά, βλέπετε το σχόλιο 94, μου φαίνεται, το οποίο είναι 94.000 ελβετικά φράγκα ήταν η τιμή με την οποία αγοράστηκε το συγκεκριμένο αντικείμενο από το ελληνικό κράτος και με την πρωτοβουλία του τότε Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμαλή δωρήθηκε στο Μουσείο Θεσσαλονίκης. Δύο άλλα μετάλλια από τον συγκεκριμένο θησαυρό παρουσιάζουν παρόμοια εικονογραφικά θέματα. Το ένα βρίσκεται στην Βαλτιμόρη και εδώ έχει όμοια και το άλλο. Εδώ στην πίσω όψη η Νηρίδα κάτι πάνω σε έναν τρίτονα υπόκαμπο, ας το πούμε, άλλο ένα θαλάσσιο πλάσμα. Και το άλλο που βρίσκεται στο Βερολίνο, έχουμε ακριβώς την ίδια παράσταση με το μετάλλιο στην Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, ουσιαστικά έχουμε αυτήν εδώ την αλληλουχία με το μετάλλιο που βρίσκεται στο Μουσείο Θεσσαλονίκης να αποτελεί το σύνδεσμο μεταξύ των άλλων δύο μετάλλιων. Δηλαδή, έχει κοινή όψη με το μετάλλιο στη Βαλτιμόρη και κοινή πίσω όψη με το μετάλλιο στο Βερολίνο. Ας δούμε λιγάκι τώρα με αφορμή αυτό το πολύ σημαντικό τέχνεργο, λίγο για την απεικόνιση της Ολυμπιάδας στα μετάλλια και στα νομίσματα κατά την αρχαιότητα. Λοιπόν, όπως είναι γνωστό, καταρχήν θα δούμε και γιατί έχει θεωρηθεί ότι είναι η Ολυμπιάδα. Είναι, όπως ξέρετε, είναι η πιο μορφωμένη από όλες τις συζύγους του Φιλίππου του Δευτέρου και γενικά όλες τις αρχόντες της Μακεδονίας. Είχε μια απαράμιλη γοητεία με την ομορφιά της, τη μόρφωση, αλλά και τη σοβαρότητά της. Επίσης, βέβαια, υπήρχαν πολλές έντονος χαρακτήρας και θα έλεγα η αχίλλειος φτέρνα της ήταν η υπερβολική αγάπη που είχε για τον γιο της, τον Αλέξανδρο. Στο μετάλλιο που βλέπουμε, το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, η συγκεκριμένη βασίλισσα απεικονίζεται προς τα δεξιά με πέπλο, διάδημα και κρατώντας μέρος αυτού του πέπλου, σηκώνοντας το πέπλο της. Η εικονογραφία αυτή εντάσσεται σε μια σειρά απεικονίσεων γυναικείων μορφών τόσο στους ελληνιστικούς όσο και στους ρωμαϊκούς αυτοκρατορικούς χρόνους. Και εδώ έχουμε μερικές απεικονίσεις γυναικών ελληνιστικών βασιλισσών. Η πρώτη είναι η Αρσινόη, η δεύτερα η Φιλάδελφος και μετά ακολουθεί η Βερενίκη, η δεύτερα η Ευεργέτης και οι δύο είναι βασίλισσες της Αιγύπτου, του οίκου των Πτολεμαίων, πολύ σημαντικές προσωπικότητες, οι οποίες έτσι είχαν μια
απίστευτη επιρροή, ας πούμε, στους συζύγους της και κατ' επέκταση και στην διαμόρφωση της πολιτικής. Και οι δύο είναι στον 3ο αιώνα π.Χ. Και επίσης μία άλλη κυρία, αλλά αυτή φορά στη Δύση, από τις Σιρακούσεις, είναι η Φιλιστής, είναι η σύζυγος του Ιέρνος του Δευτέρου, ο οποίος βασίλεψε για πάρα πολλά χρόνια στις Σιρακούσες, αλλά δεν ξέρουμε τον ακριβή χρόνο που έζησε. Γι' αυτό έχω βάλει αυτό το 2ο-3ο αιώνα. Πάρα πολλά νομίσματα με το όνομά της έχουν κοπεί. Και επίσης υπάρχουν και πρότυπα παρόμοια. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε στη Ρωμαϊκή περίοδο, από αντίστοιχες κυρίες, αυγούστες της Ρώμης, όπως και βλέπουμε αυτή την τάση να απεικονίζονται ήδη από τον 1ο αιώνα π.Χ. με την Λιβία, τη σύζυγο του Αυγούστου, φτάνοντας, ας πούμε, μέχρι και την Κικυλία Παυλίνα, που είναι, ας πούμε, χρονολογείται περίπου την περίοδο που παράγονται και αυτά τα μετάλλια. Τώρα, το γεγονός ότι η συγκεκριμένη μορφή που βλέπουμε στο μετάλλιο δεν είναι κάποια Ρωμαία, το καταλαβαίνουμε γιατί από την κόμωση, από το στυλ της κόμωσης που έχουν οι κυρίες της, συγγνώμη, αυτή την εποχή, τελικά αυτό δεν δείχνει ή δεν το κρατάω καλά, που βλέπουμε τα δύο τελευταία νομίσματα με την, εκεί της εποχής των Σεβίρων, με το πολύ αυτό περίτεχνο περίχνη κόμωση. Καμία σχέση με αυτό που έχουμε στο μετάλλιο. Τώρα, μία άλλη εκδοχή είναι αυτού της απεικόνησης, είναι με την Ολυμπιάδα τώρα προς τα αριστερά. Έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με την προηγούμενη απεικόνησή της, μόνο τώρα έχει το, προστίθεται ένα σκύπτρο, ένα σκύπτρο που κρατάει στο δεξί της χέρι και ένα άλλο χαρακτηριστικό που θα το δούμε να αναπτύσσεται βέβαια και στη συνέχεια, είναι ότι στο χέρι της φοράει ένα ψέλιο σε σχήμα φιδιού. Τα βλέπετε, πιστεύω, αλλά... Εδώ, τώρα το πιάσαμε. Η ίδια παράσταση φαίνεται και σε αυτό εδώ το μετάλλιο, το οποίο χρονολογείται, ας το πούμε, μετά από έναν αιώνα και περισσότερο. Αυτά τα μετάλλια είναι από χαλκό, αρκετά μεγάλα και παράγονται στη Ρώμη. Έχουν την ιδιομορφία ότι η άκρη τους είναι, θα λέγα έτσι, περιψωμένη. Όπα, συγγνώμη. Δεν το πατάω καλά αυτή τη φορά. Εδώ, εντάξει, είναι περιψωμένη, κάνει δηλαδή αυτό το πλαίσιο και ονομάζονται κοντορνιάτι. Λοιπόν, και αυτά κόβονται από ιδιωτικά εργαστήρια στη Ρώμη και έχουν διάφορες λειτουργίες, θα μπορούσαν ακόμα να είναι και φυλακτά, αλλά μία από τις χρήσεις τους είναι ότι δίνονται και σαν δώρα από τα μέλη της αριστοκρατίας της Ρώμης. Θυμίζω εκείνη την εποχή πια η Ρώμη έχει περάσει σε μια δεύτερη μοίρα λόγω της Κωνσταντινούπολης, την πρωτοχρονιά. Τα θέματα τους επικύλουν, είναι αρκετά μυθολογικά, εθνικά είναι αρκετά από αυτά, που δείχνουν επίσης και τη μετάβαση από, μάλλον, τη σημεία, ας το πούμε, αντίστασης των εθνικών σε μια, ας το πούμε, κοινωνία που αρχίζει και ο χριστιανισμός να γίνεται η επίσημη θρησκεία και στην επίσημη ζωή. Λοιπόν, η παράσταση εδώ στην εμπρόστη όψη, έχουμε πάλι την Ολυμπιάδα με την ίδια ακριβώς εικόνα που έχουμε στο μετάλλιο από το Βερολίνο, που βρίσκεται στο Βερολίνο. Ενδιαφέρον έχει αυτή εδώ η απεικόνηση, πάλι σε κοντορνιάτη της ίδιας περίοδου, χρονολογούνται, είπαμε, 2ο-4ο έως αρχές του 5ου αιώνα μετά Χριστόν. Εδώ έχουμε μία μορφή η οποία είναι ντυμένη, μια γυναικεία μορφή, όπως μπορούμε να καταλάβουμε από το στήθος εδώ που απεικονίζεται, η οποία φέρει λεοντί και κρατάει το ρόπαλο του Ηρακλή με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που κρατάει και αυτή η μορφή εδώ, το σκύπτρο. Αμέσως σκεφτόμαστε ποια γυναίκα φοράει τη λεοντή του Ηρακλή, είναι η Ομφάλη, έτσι, η βασίλισσα της Λίδιας, στην οποία υπηρέτησε ως σκλάβος ο Ηρακλής, αυτή ήταν η τιμωρία του, και είχαν ένα συνήθιο να ανταλλάσσουν τα ρούχα τους. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλές απεικονίσεις του Ηρακλή με γυναικεία ενδύματα και της Ομφάλης με τη λεοντή και το ρόπαλο. Όμως, σε αυτή την περίπτωση,
Το θέμα μας είναι ότι υπάρχει και μια επιγραφή που ταυτίζει τη μορφή. Αυτή η επιγραφή ξεκινάει από το δεξί χέρι και πάνω, κυκλικά, μη κυκλικά, και αναγράφεται Ολυμπιάς. Άρα λοιπόν εδώ πέρα δίνεται, υπάρχει μια απεικόνιση της Ολυμπιάδος με τα χαρακτηριστικά της ομφάλης και είμαστε σε μια περίοδο πια που πολύ έντονη προβολή της Ανατολής. Είναι μια σχέση η οποία έχει ξεκινήσει την περίοδο των Σεβίρων, ειδικά με την Ιουλία Δόμνα που έχει συριακή καταγωγή και βλέπουμε, ας πούμε, αυτά τα ανατολίτικα στοιχεία. Επίσης όμως υπάρχει και μια άλλη ερμηνεία, ότι εδώ η ίδια η μητέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου δίνεται τα χαρακτηριστικά του γιού της, προκειμένου να προβληθεί επίσης ο σπουδαίος της ρόλος που έχει στην ιστορία του Αλεξάνδρου. Δηλαδή, είμαστε πια, συνεχίζουμε αυτή τη μεγάλη προβολή. Οπότε είναι πολύ, έχει ενδυθεί τα χαρακτηριστικά του γιού της. Και φυσικά αρχίζουμε και αντιλαμβανόμαστε, ας πούμε, το ρόλο που μπορεί να έχει ή πώς το αντιλαμβάνονταν, ας πούμε, το ρόλο αυτής της γυναίκας στην πολιτική, στην δημιουργία της ιστορίας. Επίσης, ως Ολυμπιάδα έχει ερμηνευθεί και αυτή εδώ η μορφή, που πάλι υπάρχουν δύο τέτοια μετάλλια από το Αμπουκίρ, βρίσκονται στη συλλογή του Γκουλπεκιάν στην Λισαβόνα, η οποία λόγω το η μορφή φοράει σάκο και έχει μπροστά της ένα στέλεχος στο οποίο περιλύσονται φίδια. Λόγω των φιδιών έχει ερμηνευτεί συγκεκριμένη μορφή ως Ολυμπιάδα. Αλλά κατά την άποψή μου δεν νομίζω ότι ισχύει. Η απεικόνιση είναι πολύ πιο κλασική, πιο ιδεαλιστική και δεν έχει τόσο τα χαρακτηριστικά που έχουμε δει στην απεικόνιση της μορφής στα προηγούμενα μετάλλια. Συνεχίζοντας από τα φίδια, υπάρχει μία σειρά νομισμάτων του κοινού των Μακεδόνων, η οποία απεικονίζει μια μορφή ένθρονη τις περισσότερες φορές, η οποία ταΐζει από μία φιάλη ένα φίδι. Η μορφή αυτή, αν μπορούμε να τη δούμε, είναι, φοράει, ας πούμε, το πέπλο, δηλαδή είναι, απεικονίζεται η Ολυμπιάδα, όπως την έχουμε δει, βέβαια, σαν προτομή σε προηγούμενες περιπτώσεις, αλλά εδώ ορισμένοι συνάδελφοι έχουν ταυτίσει τη μορφή αυτή ως Ολυμπιάδα Παύλα Υγεία. Από όσο γνωρίζω, η υγεία δεν απεικονίζεται με αυτά τα χαρακτηριστικά, δηλαδή πεπλοφόρος, δηλαδή με το κάλυμα της κεφαλής, η κόμωση της είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική σε όλα τα αγαλμάτια που ξέρουμε, εκτός πλην ενός. Και ας δούμε μερικούς από αυτούς τους τύπους. Όλα αυτά τα νομίσματα κόβονται στο πρώτο μισό του 3ου αιώνα, την περίοδο που παράγονται, ας το πούμε, και τα μετάλλια από του θησαυρού του Αμπουκίρ. Εδώ πάλι βλέπουμε την ίδια παράσταση, εδώ ο Αλέξανδρος, στην εμπρόστη όψη πάντα ο Αλέξανδρος, είτε με κράνος, είτε με την Λεοντή του Ηρακλή, είτε, ας το πούμε, με τα κέρατα του Άμωνο Διός. Η παράσταση είναι ίδια. Η μορφή είναι έθρονη. Και αυτό που έχουμε μια διαφοροποίηση είναι αυτή εδώ, που η Ολυμπιάδα δεν είναι σε θρόνο, αλλά είναι σε μια κλίνη. Σπάνια αυτή η κοπή. Στα χρόνια του Γορδιανού. Τώρα, ξέρουμε από τον Πλούταρχο, αλλά και από άλλους συγγραφείς που αντιλούν από τον Πλούταρχο και από άλλες πηγές, ότι η Ολυμπιάδα είχε μια ιδιαίτερη σχέση με τα φίδια και λόγω, ας πούμε, της οσιέρειας και με τις... ήταν και μύστης των μεγάλων μυστηρίων και τα λοιπά. Και έχουμε εδώ πέρα διάφορες πληροφορίες. Σας βγάζω από τον Πλούταρχο, από τον Βίους Παραλίου στον Αλέξανδρο, που αναφέρεται, ας το πούμε, στο δεύτερο χωρίο, ότι είχε ξημερώσει φίδια και τα ζούσε με αυτά, τέλος πάντων. Έτσι. Λοιπόν, και φυσικά υπάρχει και από αυτή την τάση που είχε, ήταν να περάσει και ο μύθος ότι είχε συνευρεθεί και με φίδι, το οποίο είχε, ας το πούμε, είχε
με Θεό που είχε πάρει τη μορφή του φιδιού. Είναι μια από τις ιστορίες, τέλος πάντων, που υπάρχουν όσον αφορά τη γέννηση του Αλεξάνδρου. Και εδώ, για παράδειγμα, ο Λουκιανός, που ζει τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν, και στον Αλέξανδρο ή τον Ψευδοπροφήτη, αναφέρεται στην επίσκεψη του Ψευδοπροφήτη στην περιοχή της Πέλλας, που ήταν πια ρωμαϊκή αποικία, όπου γράφει χαρακτηριστικά ότι υπάρχουν πάρα πολλά φίδια στην περιοχή και μάλιστα κοιμούνται, βλέπουμε στα σπίτια, τα ταΐζουν κτλ. Μας παραπέμπει βέβαια στην ιστορία της Ολυμπιάδος. Εδώ μάλιστα χαρακτηριστικά λέει ότι την ιστορία για την σύλληψη του Αλεξάνδρου δράκων το στινός, δηλαδή ενός φιδιού. Και βέβαια όλη αυτή η ιστορία της Ολυμπιάδης και τα φίδια έχει αποτυπωθεί πάρα πολύ ωραία σε αρκετές σκηνές από τον Αλέξανδρο του Oliver Stone με την Αντζελίνα Τζολί ως Ολυμπιάδα, και εδώ μπορείτε να δείτε κάποιες σκηνές μέσα στην κάμαρά της ή πώς απεικονίζεται αυτή η σχέση που έχει με τα φίδια. Τώρα, πάμε ξανά στους Κοντορνιάτες. Εδώ βλέπουμε το μετάλλιο, το οποίο χρονολογείται 100 και πλέον χρόνια μετά από την παράσταση του κοινού των Μακεδόνων, και βλέπουμε εδώ στην εμπρόσθη όψη τον Αλέξανδρο ως Ηρακλή, και πίσω βλέπουμε αυτήν την γυναικεία μορφή πάνω στην κλίνη, η οποία τι κάνει, ταΐζει ένα φίδι και ταυτόχρονα του κρατάει και το κεφάλι, υποστηρίζει το κεφάλι του. Βρίσκεται σε μια κλίνη η οποία έχει τελείωμα ενός θάλασσου πλάσματος, ενός ψαριού, και πολύ χαρακτηριστικές είναι η λειτουργία των επιγραφών. Δηλαδή λέει Ρεγκίνα στο έξεργο, δηλαδή Βασίλισσα, και γύρω Ολυμπίας. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ποια είναι η απεικονιζόμενη μορφή. Τι απεικονίζει όμως η συγκεκριμένη παράσταση. Στα τέλη του 3ου αιώνα ξέρουμε τη δημιουργία του βίου του Αλεξάνδρου από τον Ψευδοκαλισθένη. Είναι αυτή η ιστορία η οποία είναι λόγω που εμπλουτίζεται από αυτό το μυθιστόρημα που αναφέρεται πάρα πολύ στον Αλέξανδρο. Και στην αρχή αυτού του μυθιστορήματος, αυτής της ιστορίας, έχουμε πώς συνελήφθη ο Αλέξανδρος. Υπάρχει ένας Αιγύπτιος φαραώ, ο οποίος είναι εξόριστος. Και ο οποίος έχει και, ας το πούμε, είναι και μάντης και μάγος, ο οποίος εξαπατά την Ολυμπιάδα και ουσιαστικά παίρνει την μορφή του φιδιού για να συνευρεθεί μαζί της. Είναι ένα μυθιστόρημα το οποίο έχει πάρα πολύ έντονα αιγυπτιακά χαρακτηριστικά και γι' αυτό θεωρείται ότι έχει συγγραφεί στην Αίγυπτο στα τέλη του 3ου αιώνα μετά Χριστόν. Άρα λοιπόν αρκετό χρονικό διάστημα μετά την απεικόνιση των παραστάσεων στα νομίσματα του κοινού των Μακεδόνων, τουλάχιστον 50 χρόνια μετά. Λοιπόν, εκεί λοιπόν, σύμφωνα με αυτήν την ιστορία, ο Θεός έχει πάρει... ο προφήτης έχει ετοιμάσει, ας πούμε, την Ολυμπιάδα ότι θα συνευρεθεί με έναν Θεό, ο οποίος θα πάρει διαδοχικές μορφές, ο οποίος ο Θεός είναι ο Άμμονας. Πρώτα θα πάρει τη μορφή ενός δράκοντα και στη συνέχεια θα πάρει κάποιες άλλες μορφές. Λοιπόν, να μην σας τα απολογώ, το λέει λίγο εδώ πέρα η ιστορία. Όντως γίνεται συνεύρεση, όντως η Ολυμπιάδα μένει έγκυος. Θεωρεί ότι έχει μείνει έγκυος από τον Θεό και από τον Άμμονα, και επίσης υπάρχει ιστορία πώς θα γίνει αυτό το γεγονός αποδεκτό από τον Φίλιππο, ο οποίος λείπει σε εκστρατεία. Ο μάγος επίσης στέλνει ένα όνειρο στον Φίλιππο ότι η γυναίκα του έχει συνευρεθεί με Θεό, άρα λοιπόν ο γόνος θα είναι Θεός. Αν σας θυμίζει κάτι με την Παναγία Χριστό και τα λοιπά, εντάξει. Λοιπόν, στο τέλος βέβαια, όταν ο Φίλιππος έρχεται στην επιστρέφει και βλέπει την γυναίκα του έγκυος, την κατηγορεί για μοιχεία, και τότε σε μία σκηνή, σε ένα συμπόσιο, εμφανίζεται ο μάγος, ο οποίος παίρνει τη μορφή ξανά του φιδιού και κάθεται
στην αγκαλιά της Ολυμπιάδος και ουσιαστικά η Ολυμπιάδα αναγνωρίζει τον εραστή και στη συνέχεια το φίδι γίνεται αετός και εξαφανίζεται. Οπότε λοιπόν έρχεται με αυτόν τον τρόπο να γίνει αποδεκτή η σύλληψη του Αλεξάνδρου. Αυτό εδώ βέβαια, αυτό μάλλον πρέπει να απεικονίζει αυτή εδώ η παράσταση, δεν, μπορεί να αναφέρεται και στα δύο γεγονότα, δηλαδή και στην, στο γεγονός της συνέβρεσης του φιδιού με τον, του άμμονο δία με τη μορφή φιδιού με, τον, με την Ολυμπιάδα, αλλά και στο δεύτερο στάδιο, όταν πια αναγνωρίστηκε η, η θεϊκή, ας το πούμε έτσι, η υπόσταση του φιδιού και του μέλους που του, και του βρέφου που πρόκειται να γεννηθεί. Η εικόνα αυτή παρουσιάζεται πάρα πολύ ωραία σε ένα ψηφιδωτό από, το, από την αρχαία Ηλιούπολη, τον Μπάλμπεκ, στο Λίβανο, τώρα βρίσκεται στο Εθνικό Μουσείο της Βηρητού, όπου η παράσταση σε αυτό το αρκετά, στο αρκετά κατεστραμμένο πίνακα απεικονίζεται στην αριστερή πλευρά, όπου οι μορφές, κατά τη συνήθεια της εποχής τότε, ονοματίζονται για να ταυτιστούν, έτσι, και η μορφή που κάθεται αριστερά ονομάζεται με την Ολυμπιάδα και έχει το φίδι πάνω, πάνω της. Δηλαδή, είμαστε στη δεύτερη φάση, ας πούμε, της απεικόνησης αυτού του, του γεγονότος. Ο Φίλιππος κάθεται δίπλα και στρέφει το βλέμμα του αλλού. Βέβαια, η επίδραση αυτή του μυθιστορήματος του Αλεξάνδρου είναι πάρα πολύ έντονη και τη βλέπουμε βέβαια και στις απεικονίσεις. Έχουμε ξεφύγει πολύ από την. Δώστε μου δύο λεπτά και κλείνω. Απεικονίζεται, ας πούμε, σε διάφορα έργα, τα οποία είναι, θα έλεγα, πιο έτσι, αποκαλυπτικά, όπως για παράδειγμα εδώ σε αυτό το έργο του Ανδρέα Μποσκόλη, που βρίσκεται στο Art Institute του Σικάγο, ή εδώ στο παλάτι Δελτέ στη Μάντουα, το έργο, την τυχογραφία του Τζούλιο Ρωμάνο, που εδώ βλέπουμε τον άμμονα με τη μορφή φιδιού να τέλος πάντων συνευρίσκεται με την Ολυμπιάδα και στο βάθος ο Φίλιππος, ο οποίος μάλιστα τυφλώνεται από το ένα του μάτι, όπως κατά τη μαρτυρία του του Πλουτάρχου. Λοιπόν, κλείνοντας, και συγγνώμη για τον χρόνο για να τελειώνω, θα ήθελα να επισημάνω ότι η απεικόνηση της Ολυμπιάδος σε μετάλλια και νομίσματα εντοπίζεται σύμφωνα με τα ως τώρα δεδομένα στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορική περίοδο και συγκεκριμένα στον 3ο, τον 4ο και τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν. Εντάσσεται στην αυξημένη λατρεία του Αλεξάνδρου που παρατηρείται από την εποχή των Σεβίρων και μετά και συνδέεται και με τις πολεμικές συγκρούσεις στο Ανατολικό Σύνορο της Αυτοκρατορίας εναντίον των Σασανιδών. Ενδιαφέρον προκαλεί ότι προβάλλεται η μητέρα και όχι ο πατέρας του Αλεξάνδρου. Ο Φίλιππος, εάν είναι αυτός, θυμίζω ότι απεικονίζεται σε ένα από τα μετάλλια που βρέθηκαν στο θησαυρό της Ταρσού και βρίσκεται στη Γαλλία. Στο αφήγημα ότι ο Αλέξανδρος είναι γιος Θεού, η θνητή μητέρα παίζει το σπουδαιότερο ρόλο από αυτήν του θνητού πατέρα, ο οποίος έχει ένα δευτερόλεπτο πλέον ρόλο. Έχει ενδιαφέρον ότι οι πηγές έμπνευσης για την απεικόνηση μπορεί να είναι διαφορετικές, ειδικά ας πούμε, αυτό το βλέπουμε σε σχέση με το μυθιστόρημα του Αλεξάνδρου, αλλά το αποτέλεσμα μπορεί να είναι παρόμοιο εικονογραφικά. Επιπλέον, μέσω της Ολυμπιάδας και του απεικόνησής της, μπορούμε να αντιληφθούμε και το ρόλο που έχουν παίξει έπαιξαν οι γυναίκες των βασιλικών οικογενειών και της αριστοκρατίας στην ελληνιστική περίοδο, αλλά και στα ρωμαϊκά χρόνια, όσον αφορά τη διαμόρφωση του ελληνιστικού και του ρωμαϊκού χρόνου. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας και ζητώ συγγνώμη για την. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσέλεκα.